μια χρονιά η Εύξηνος Λέσχη Φλόρινα σας καλωσορίζει στα Ρατοπούλια. Σε μια εκδήλωση θεσμός που για πάνω από, δύο δεκαετίες προάγει τα γράμματα αλλά προάγει και τον πολιτισμό. Και στη φετινή εκδήλωση θα τιμηθούν αριστεύσαντες μαθητές της Δευτέρας Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 λαμβάνοντας συμβολική υποτροφία ύψους 100 ευρώ. Δυστυχώς όμως το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα διαφοροποιηθεί, καθώς ο προσκεκλημένος ομιλητής, ο Δ. Νίκος Λιγερός, δεν είναι κοντά μας εξαιτίας των ανομαλιών που παρουσιάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στα αεροδρόμια με την απεργία των ελεκτών εν αέρια κυκλοφορίας και είχαν ως αποτέλεσμα να παρατείνει την παραμονή του στις ΗΠΑ. Η ομιλία του, ωστόσο, θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα ενημερωθείτε για τον ακριβή χρόνο με ανακοίνωση της Ευξηνού Λέσχης. Να σου πω απλά πως η ομιλία του θα είχε και θα έχει τον τίτλο «Η στρατηγική ενάντια στην βαρβαρότητα». Ξεκινώντας την εκδήλωση, θα καλέσω αρχικά στο βήμα την κυρία Ιωάννα Χρυσοχοίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας, η οποία θα αναφερθεί στο ιστορικό των Ρατοπούλιων, αλλά και στη μεγάλη προσφορά της οικογένειας Ρατόπουλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας σας καλωσορίζει στα Ρατοπούλια 2016, μια πνευματική εκδήλωση η οποία έγινε θεσμός εδώ και 24 χρόνια μέχρι σήμερα. Το 1992, ο κύριος Μενέλαος Ρατόπουλος, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας από το 1951 μέχρι το 1963 και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου μας, μαζί με τη γυναίκα του Μαριάνθη, έκαναν δωρεά στην Εύξηνο Λέσχη Φλόρινα στη μνήμη της κόρης του Σοφίας. Αρχικά επιλέγονταν δύο αριστούχοι μαθητές για να λάβουν υποτροφία από τα χρήματα της δωρεάς, ενώ μετά τα πρώτα χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να βραβεύει όλους τους αριστούχους μαθητές της Φλόρινας ποντιακής καταγωγής. Η διοίκηση του Τμήματος Υποτροφιών Σοφία Ραντοπούλου είναι ξεχωριστή και πενταμελής. Αποτελείται από τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας, τον Ταμεία, ένα μέλος από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ένα μέλος από τη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ένα μέλος της οικογένειας Ραντόπουλου, τον κύριο Χρήστο ή την κυρία Μαργαρίτα ή την κυρία Αθηνά, αδέρφη της Σοφίας. Σας ευχαριστώ. Και έχουν και φιλανθρωπικό έργο και ίδρυμα και οικοτροφείο φοιτητών και προπατώς τη βράβευση που κάνουν κάθε χρόνο σε αριστούχους μαθητάς. Βλέπετε ότι και η ιδιωτική προσπάθεια στην πατρίδα μας έχει μεγάλη σημασία και αποδίδει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο το κράτος το οποίο πρέπει να φροντίζει και να μεριμνά για τους φτωχούς, για τους αδυνάτους, για τους μαθητάς και μαθήτριες και τους αριστούχους. Δεν είναι μόνο η Εκκλησία η οποία στις δύσκολες αυτές μέρες δίνει το παρόν και εργάζεται επί κύριο τρόπο βοηθώντας όλους τους φτωχούς και τους φοιτητάς ακόμη και τους μαθητάς με τα οικοτροφία της και με τη φιλανθρωπία της, είναι και ιδιωτική σύλλογη και γι' αυτό αξίζει κάθε έπινος για την προσπάθεια αυτή της Ευξήνου Λέσχης η οποία μας παρουσιάζει αυτή την εκδήλωση. Εύχομαι πάντα να δίνω το παρόν στην ακριτική μας πόλη με κάθε προσπάθεια και με κάθε μέσο για το καλό της κοινωνίας μας. Η αναγκαία ανάταξη της ελληνικής οικονομίας από την ολόπλευρη κλίση στην οποία λιμνάζει περνά μέσα από την ανάδειξη των αρίστων σε όλα τα πεδία και με ίσες ευκαιρίες. Ωστόσο πρέπει να γίνει συνείδηση όλων μας, να γίνει ξεκάθαρο ότι άλλο ίσες ευκαιρίες και άλλο εξισωτισμός προς ακάτοκη ισοπαίδωση. Εξάλλου είναι κοινή η διαπίστωση ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον βασικό μηχανισμό παραγωγής, συσσόρευσης και διάχυσης ανθρώπινου κεφαλαίου. Του ανθρώπινου κεφαλαίου το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο ίσως συντελεστή προώθησης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Του πιο πολύτιμου πόρου στη νέα οικονομία και την κοινωνία, της γνώσης όπως έχει ήδη διαμορφωθεί. Ως εκ τούτου, ως χώρα θα πρέπει να έχουμε πάντα ως στρατηγική την επένδυση στην παιδεία, με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και ενθάρρυνσης της καινοτομίας. Εδώ θα ήθελα ως πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας να ευχαριστήσω την οικογένεια Ρατόπουλου, οι οποίοι στέκονται αρρωγοί όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζοντας μία μακρόχρονη παράδοση του ελληνισμού. Και φυσικά,
Αφού βραβεύουμε τους άριστους, δεν θα μπορούσε εύθυνος Λέσχη να μην καλέσει και τον κατάλληλο μιλητή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, τον οποίο και ευχαριστούμε. Δυστυχώς όμως, όπως ξέρετε, η απεργία των υπαλλήλων πολιτικής αεροπορίας τον καθήλωσε στην Αμερική. Να σας πω εδώ ότι και από τη μεριά του έγινε προσπάθεια να αλλάξει το εισιτήριό του και να έρθει σε διπλανές, σε όμορες χώρες μας, στα Σκόπια και στη Βουλγαρία, για να μπορέσει να παρευρεθεί και να πάμε να τον πάρουμε από εκεί. Και ήθελε, αφού αυτό δεν επιτεύχθη, ήθελε να κάνει και την ομιλία του μέσω Skype, μέσω του διαδικτύου. Αλλά μία τέτοια ομιλία εγώ θεώρησα ότι θα ήταν άδικο και για τον ομιλητή, αλλά και για μας να γίνει μέσα από το διαδίκτυο. Υποσχέθηκε μαζί με τους χαιρετισμούς σου να έρθει σε σύντομο χρονικό διάστημα, στο επόμενο διάστημα για να κάνει την ομιλία, μόλις το επιτρέψουν το πρόγραμμά του. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στους μαθητές που βραβεύουμε σήμερα και να τους καταθέσω μερικές σκέψεις, να τους πω ότι θα πρέπει να συνεχίζουν να εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους, να το κάνουν ισχυρό, γιατί ένα ισχυρό βιογραφικό είναι διαχρονικά το περιουσιακό σας, το πραγματικό σας περιουσιακό στοιχείο. Η σημερινή σας βράβευση να μην αποτελέσει στοιχείο εφησυχασμού και στασιμότητας, αλλά να είναι ένα εφαλτήριο έντασης και των προσπαθειών σας. Να κινήσετε πάντοτε με αυτογνωσία, τόλμη και αυτοπεποίθηση, στηριζόμενοι στις ηθικές αρχές και αξίες της πατρίδας μας. Σας εύχομαι ολόψυχα και σανότερα και ευχαριστώ όλους εσάς που ήσασταν εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα να σας μεταφέρω τις ευχές του Στέφανου Πύρου, τον αντιπεριφερειάρχη της Φλόρινας. Σήμερα η αποκαλούμενη, η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση και οι νεοταξίτες παίζουν το τελευταίο τους χαρτί. Προσπαθούν να διαμορφώσουν μία παγκόσμια σούπα όπου μέσα βάζουν λαούς, έθνη, πολιτισμούς, φτάζουν στο σημείο να μιλάνε για παθρησκεία. Για να πετύχουν αυτό το στόχο τους, βλέπουμε και στις τηλεοράσεις καθημερινά συζητήσεις και στο διαδίκτυο κυρίως, γιατί η τηλεόραση ποιος βλέπει σήμερα. Για να πετύχουν λοιπόν αυτούς τους στόχους τους, απεργάζονται διάφορα σχέδια. Από βρώμικους πολέμους, όπως γίνεται σήμερα στη Συρία, μέχρι οικονομικούς στραγγαλισμούς ολόκληρων χωρών, όπως γίνεται στη χώρα μας. Όπου, στη χώρα μας, δυστυχώς, σχεδόν όλο το πολιτικό προσωπικό, σχεδόν όλο, της κοινων ρήμας υπηθόμενο, πουλάει ή ξεπουλάει γη, ίδωρ και αέρα. Σε αυτό το περιβάλλον μπαίνει ένα ερώτημα. Υπάρχει ελπίδα? Εγώ πιστεύω πως ναι. Παράδειγμα, ένα σύλλογος, η Εύξομαι Λέσχη, πέρα από το ότι στην καθημερινότητα προβάλλει, διατηρεί και διαδίδει πολιτισμό, ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία, πολιτιστική ταυτότητα δηλαδή, πραγματοποιεί τη σημερινή εκδήλωση. Βραβεύονται οι άριστοι των μαθητών. Αυτό θα πρέπει βέβαια να δώσουμε και μια άλλη διάσταση στο θέμα. Πέρα από τους έπαινους και τα βραβεία, θα πρέπει να εμπνεύσουμε στη νεολαία, πέρα από την καθημερινότητά της και τη φλόγα εκείνη για τον αγώνα που θα πρέπει να δώσει αυτή η νεολαία, να πάρει πίσω αυτά που μας κλέψανε. Να πάρει πίσω τα δικά μας. Εύχομαι στα παιδιά καλή πορεία στη ζωή τους και καλούς αγώνες. Ήθελα να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου την Εύξηνο Λέσχη για την όχι μόνο πολιτιστική και πολιτισμική αυτή παρουσία, αλλά για την εκδήλωση και κοινωνικής ευαισθησίας. Κοινωνικής ευαισθησίας που σήμερα αξίες και αριστεία έχουν χαθεί. Η Εύξηνο Λέσχη τα ζωντανεύει. Θέλω να συγχαρώ και την οικογένεια Ρατόπουλου, η οποία εύχομαι να βρει και μιμητές και αλλού και σαν να υπάρχουν και μιμητές όπως η οικογένεια αυτή. Και να ευχηθώ και στα παιδιά να συνεχίσουν έτσι όπως ξεκίνησαν και θα πετύχουν στη ζωή τους. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας μεταφέρω την αγάπη και τις ευχές του Δημάρχου μας του Γιάννη του Βοσκόπουλου για μια καλή σταδιοδρομία πρώτα στα παιδιά και επιτυχίες στην Εύξηνο Λέσχη.
Εκ μέρους του Δημάρχου μας και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω και να καλωσορίσω τον κύριο Ρατόπουλο στην πόλη του, να τον ευχαριστήσω για την αγάπη που δείχνει σε όλα τα παιδιά και σε όλους εμάς. Εύχομαι το παράδειγμα το δικό του να φωτίσει ο Θεός και άλλους οι δημότες μας που έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν και να μιμηθούν όλα αυτά που κάνει τόσα χρόνια για το τόπο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Στα παιδιά και στους γονείς, καλό κουράγιο και καλές επιτυχίες, γιατί ο αγώνας συνεχίζεται και πάντα να είναι πρώτοι, μέσα στους πρώτους. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο κυρίως μέρος της εκδήλωσης, στη βράβευση των αριστούχων μαθητών της Δευτέρας Λυκείου του περασμένου σχολικού έτους 2015-2016. Θα παρακαλέσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας για την πρώτη βράβευση στην μαθήτρια Ελένη Σουμελίδου με βαθμό 19 και 7 δέκατα. Η παρουσία εδώ στη Φλόρινα των τριών αδελφών της Σοφίας Στρατοπούλου, της κυρίας Μαργαρίτας, της κυρίας Αθηνάς και του κυρίου Χρήστου, τους οποίους καλώ στην σκηνή και για να πούν δύο λόγια αλλά και για να κάνουν τις επόμενες βραβεύσεις. Και μετά θα προχωρήσουμε σε κάποιο χαιρετισμό από τους εκπροσώπους της οικογένειας. Ο κύριος Ηλίας Κευρεκίδης, μαθητής της Δευτέρας Λυκείου, με βαθμό 19 και 3 δέκατα. Αγαπητοί ερετοί άρχοντες, αγαπητοί γονείς, αγαπητά νιάτα, αγαπητά παιδιά, η ελπίδα της χώρας, η ελπίδα για την Ευρωπαϊκή. Θερμά ευχαριστώ για τα καλά λόγια που άκουσα από όλους. Η αγωνία και η σκέψη μας της μητέρας μου, της αδελφής μου, αλλά και των αδελφών μας, είναι πως θα μπορούσαμε έστω και στο ελάχιστο να βοηθούσαμε πρώτα ειδικά και μετά ειδικά την προσπάθεια των παιδιών μας. Την προσπάθεια που τα παλιά δύσκολα χρόνια, όταν υπήρχε ένα μόνο γυμνάσιο στη Φλόρινα και ένα στο ίδιο και αναγκάζονταν οι γονείς των παιδιών της ηλικίας του πατέρα μου να νοικιάζουν δωμάτια στη Φλόρινα, κουβαλώντας τα καψόξυλα που τόζησα εγώ για να μορφώσω τα παιδιά. Συγχωρέστε μου την συγκίνηση, πήγα πάρα πολλά χρόνια πίσω και γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ και το θεωρήσω τιμή, επειδή θυμάμαι κουβέντες, ώρες πολλές, απογέματα πολλά του πατέρα μου
μαζί με τον αγαπητό μου και σεβαστό καθηγητή, τον κύριο Δημήτρη Βαΐδη, να κάνει αντί για μένα αυτό στην απομονή. Ευχαριστώ. Κύριε Βαΐδη, έρχεστε στη σκηνή και θα καλέσω και τον μαθητή Αχιλέα Ρασίτ, βαθμό 19 και 3 δέκατα. Ολοκληρώνοντας την εκδήλωσή μας, θα σας διαβάσω το μήνυμα που απέστειλε ο βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Αντωνιάδης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστώ θερμώς για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στην πραγματικά αξιολογότατη εκδήλωσή σας. Δυστυχώς, λόγω ανηλυμένων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, δεν θα μπορέσω να παραστώ. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευξήνου Λέσχης Φλόρινας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης. Συγχαρητήρια στους γονείς, στους μαθητές της Δευτέρας Λυκείου για τη θέληση και το πάθος τους για μόρφωση, μαθητές που ξεπέρασαν τα εμπόδια και αρίστευσαν, καθώς επίσης και τους καθηγητές που συνέβαλαν στην προσπάθειά τους αυτή. Επίσης, θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια Αρατοπούλου για την ευγενική τους χορηγία παρά την δύσκολη οικονομικά και κοινωνικά εποχή που διανύουμε. Θεωρήσατε δεδομένη κάθε ηλική και ηθική συμπαράσταση από μέρους μου. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας, ο βουλευτής Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας Αντωνιάδης Γιάννης. Θα σας υπενθυμίσω απλά πως η ομιλία του κυρίου Νίκου Λιγερού θα πραγματοποιηθεί, ελπίζουμε, πολύ σύντομα. Θα υπάρξει, όπως είπαμε, κάποια ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ανανεώνουμε το ραντεβού για τα Ρατοπούλια του 2017.